Άμα δεν μπορείς, θα σταματήσω, ε! Δεν πως τη φτιάξε έτσι, όχι να μην Όπως κάθε χρόνο, μια τέτοια περίοδο, κάνουμε μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση σύσσωμα όλα τα καπί και τα 8 καπί του Περιστερίου. Συμμετέχουν σε χορευτικό, στη χοροδία, σε... Γεια σας παιδιά! Τραγουδάνε, έχουμε ορχήστρα από το Δίο του Περιστερίου. Είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, ο κόσμος με σίγουρος ότι θα το απολαύσει, θα μείνει κατενθουσιασμένος, θα τους αρέσει. Είναι μια αφιέρωση στη Μικρά Ασία. Η βραδιά η απόψινή είναι αφιερωμένη στη Μικρά Ασία. Είναι ένα αποθυμένο, θα έλεγα, δικό μας, το οποίο θέλαμε να το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν το είχαμε κάνει. Και τώρα δοθεί τη ευκαιρία αυτή για την εκδήλωση αυτή. Η βραδιά η απόψινή είναι αφιερωμένη στη Μικρά Ασία. Ευχαριστώ. Είστε η δασκαλά. Δασκάλα ή δασκαλά. Πώς λέγεστε? Ζωή Αμαξοπούλου. Ζωή. Ζωή Αμαξοπούλου. Ευχαριστώ. Εντεταλμένη του καπί, κύριε Ζωζίλη, αγαπητά μέλη και φίλοι του καπί, αγαπητοί καλεσμένοι. Εκ μέρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, στα πλαίσια δράσεων του Γραφείου Τρίτης Ηλικίας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση με το γενικότερο τίτλο «Από ξένο τόπο και απαλλαγινό». Ένα αφιέρωμα από καρδιάς στη Μικρά Ασία. Άλλη μια χρονιά κλείνει, βρίσκοντας στα καπί της πόλης μας με προγράμματα όπως ο χορός, η χοροδία, η θεραπευτική γυμναστική, οι ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, τα μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ζωγραφική, η χειροτεχνία, η εκμάθηση αγγλικών και ιταλικών, τα προληπτικά προγράμματα υγείας, οι πολιτιστικές επισκέψεις, οι περίπατοι και κυρίως με την καθημερινή δράση του καπί προς όφελος της τρίτης ηλικίας και των οικογενειών τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μουσικούς που συνδράμουν θελοντικά στην εκδήλωσή μας. Ούτη, Κωνσταντία Δούκα. Μπράβο. Σαντούρη, Ξενοφόντος Κωνσταντίνα. Μπράβο. Λαούτο, Παντελή Χαράλαμπος. Μπουζούκι, Ρέμας Φίλιππος. Φυσαρμόνικα, Παπαδόπουλος Σπύρος. Βιολί, Στεφόπουλος Δημήτρης. Ακορντεόν κιθάρα, Τσάκας Στέλιος. Κρουστά, Γραβάνης Κώστας. Ποντιακή λύρα, Λεμπέζης Κωνσταντίνος. Αρμόνιο, επιμέλεια ορχήστρας, ο καθηγητής του Δημοτικού Οδείου, Θάνος Βένος. Επιμέλεια χοροδίας, Χαρούλα Θεοδωρακάκη. Επιμέλεια χορευτικού, Ζωή Αμαξοπούλου, και ένα μεγάλο χειροκρότημα και την ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη Μαριάννα Προδρομίδου, τη Δήμητρα Ρίζου, την Αφροδίτη Αντωνοπούλου, τις σπουδάστριες Χριστίνα Τζιαλίλα και Μαριάν Φιζέκη για την αμέριστη βοήθειά τους. Τέλος,
την αντιβήμα του πολιτισμού κ. Αξιώτα και τη ΔΕΠΑΚ για την κάλυψη των ηχητικών της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε και να χειροκροτήσουμε με θέρμη τα μέλη του ΚΑΠΗ που συμμετέχουν στη χοροδία, στο χορευτικό, στο σκέτς και τους φίλους εθελοντές. Υπογένεια, καλησπέρα. Η Χαρά έκανε μια μικρή αναφορά στις δράσεις του ΚΑΠΗ. Είναι γεγονός ότι το ΚΑΠΗ είναι ένας θεσμός, το έχω πει και άλλες φορές, ο ωραιότερος που μπορούσε να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους. Αλλή σε αυτούς που δεν το έχουν καταλάβει και δεν συμμετέχουν. Και ευτυχώς, γιατί δεν θα χωρούσαμε στο Περιστέρι, αν ξέρανε τι συμβαίνει μέσα στα ΚΑΠΗ. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους εργαζόμενους των ΚΑΠΗ που πραγματικά όχι μόνο δίνουν την ψυχή τους στον χώρο, αλλά είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους, διότι οι εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ δεν είναι μόνο απλά εργαζόμενοι. Είναι οι φίλοι των μελών, είναι οι γονείς των μελών, είναι τα αδέρφια των μελών, είναι η οικογένεια των μελών. Και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τους την προσφορά. Επειδή η εκδήλωση είναι αρκετά μεγάλη, κρατάει περίπου 1,5 ώρα, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα σας κουράσουμε. Γι' αυτό θα αποφύγουμε τα πολλά λόγια. Να είστε καλά, να περάσετε καλά και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να είστε καλά όλοι. Βέβαια να ευχαριστήσω και τους μουσικούς μας, οι οποίοι είναι όλοι εθελοντές για τη συμμετοχή τους αυτή. Τη χοροδία μας, που είναι μια εξαίρετη για την απολαύσετε, όπως και το χορευτικό. Να είστε καλά.
μένεις εκεί. Σου είπα πρόσεχε βρε. Σε λέω συνέχεια θα μου τσαλακώσει το τραπεζομάντιλο. Και τι θα κάνω εγώ τώρα. Μπρε πασά μου. Δεν καταλαβαίνεις περιμένουμε κόσμο. Θέλεις να λένε ότι η γυναίκα σου είναι τεμπέλα και δεν κάνει τίποτα. Έλα πια. Αμάν βρε παιδάκι. Αμάν βρε ψυχή μου. Τι έκανα. Στο λέρωσα, δεν στο λέρωσα. Μου το τσαλάκωσε. Δεν στο τσαλάκωσα. Τώρα καλά. Το βλέπω εγώ. Θα έρθω σε λίγο και βλέπεις τι γίνεται. Να. Μπορείς. Άνοιξε. Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ορίσατε. Αλεκάκι, κάτσε εδώ πέρα κοντά στο Δημητρό μου και στη γυναίκα στη Σουλτάνα. Επαμεινώντα, τι έκανουμε. Καλά. Μπερεκέτια, μπερεκέτια βλέπω, αλεκάκι μου. Κουκιάμπε, γεντή, γιαλατζή, ντολμάδες. Μη με πεις για ότι έχεις ψήσει και χαλβά. Καλά τώρα. Είναι δυνατόν πολίτησα και να μην κάνει χαλβά. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Να σας πω, σουτ μπρε, σουτ. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να μιλάμε για φαγητά. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά εγώ εδώ θέλω εσάς την παρέα μου. Θέλω να μάθω τα χαμπέρια σας. Τι κάνετε μωρέ, πώς περνάτε. Ωραία. Εντάξει. Λεγκάκι μου, να σου πούμε εμείς τα νέα. Ναι. Καθόμαστε τις προάλλες στο Μαχαλά μαζί με τον Μαρικάκι μου. Έλα. Και τι θυμόμαστε βρε. Θυμόμαστε το Δημητρό σου, βρε. Σε γυρνόφερνε από Μαχαλά σε Μαχαλά. Ναι. Θα το έχει, μα νιώτσα καλά. Από Μαχαλά σε Μαχαλά, μέχρι που να σε παντρευτεί, βρε. Από εδώ και από εκεί, σε κατάφερε σε παντρεύει. Δεν μου λένε, βρε. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο το τραγουδάκι που σου τραγούδαγε ο Δημητρός σου, βρε.
Που καθόμαστε. Είχαμε φέρει και λίρες. Δεν είμαστε ψωριάρες. Φέραμε και λίρες και τις φάγαμε και τελειώσαμε. Το 1927 παντρεύτηκα. Στις Παράγκες έγινε ο γάμος. Ήμουνα 17 χρονών. Ο άντρας μου ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος. Ήτανε μάγειρας στη Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε σαντούρια και βιολιά. Ήρθε και ο Μπάρμπα Νίκος ο ψαρός και έφερε τα σαντούρια και τα βιολιά και χορεύανε. Τότε οι γάμοι φαινόντουσαν πλούσια πράγματα. Ο γαμπρός δεν ζήτησε πρίκα, ήταν φτωχός κι αυτός.
είμαστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά αυτές τις μέρες είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται στην πόλη και όπως ξέρετε προσπαθώ να πάω και να πηγαίνω παντού. Το Περιστέρι είναι παντού, από την άκρη της πόλης μέχρι το βουνό απάνω. Το Περιστέρι, όπως έχουμε πει, για μας είναι μια οικογένεια. Το Περιστέρι είναι μια αγκαλιά. Έτσι προσπαθούμε να παραμείνουμε σε πείσμα των καιρών. Το μέταλλό μας εμάς ως περιστεριώτες τέτοιο είναι. Είναι δημοκρατικό, αλληλέγγυο, φιλάδελφο. Θέλω να συγχαρώ από τα βάθη της καρδιάς μου αυτή την υπέροχη δουλειά που γίνεται στα καπί της πόλης. Αυτή την υπέροχη δουλειά, τον πρόεδρο, τον Σάκη, τον Ζορμπίδη και όλους τους συνεργάτες, αλλά πάνω απ' όλα αυτούς τους χαρισματικούς συμπολίτες που συγκροτούν τη χοροδία των καπί, αλλά και το χορευτικό των καπί, που είναι μοναδικό. Έχω πει και άλλες φορές ότι αυτό το σφίξιμο των σχέσεων που υπάρχει ανάμεσά μας είναι μια σχέση εντελώς διαφορετική. Εμάς δεν μας χωρίζει τίποτα. Ειλικρινά, όταν λέμε, όπως λέει και ο Σάκης και εγώ, οικογένεια, το αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Μια οικογένεια είμαστε. Πιστέψτε το ότι κοιτάζοντας τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά, αισθάνομαι ότι είναι η ευρύτερη οικογένειά μου. Θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να ευχηθώ του χρόνου πάλι σε αυτή την καθιερωμένη γιορτή που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ, τα καπί και τα μέλη των καπί, να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας, να έχουμε την υγειά μας, το πιο σημαντικό. Τελειώνοντας, θέλω όμως στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς να βγάλω κάτι που έχω μέσα στην καρδιά μου. Να πω μία λέξη μόνο. Να πω ότι, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, στέκομαι μπροστά σας με ένα αίσθημα ευθύνης, ταπεινοφροσύνης και υποχρέωσης. Υποχρέωσης για να πω μία λέξη μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρετε τι εννοώ και γιατί το εννοώ. Αφεντιά της γειτονιάς σου με μοιράζουνε, αφεντιά της γειτονιάς σου με μοιράζουνε, παλινέ.
σας συνεχίζεται. Από μας για σας και από εσάς για μας, όλοι στην πίστα για χορό.